Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε τρουφάκια Oreo από τα γνωστά μπισκότα Oreo. Όπως βλέπετε τα έχω ανοίξει εδώ πέρα, τα μπισκότα και την κρέμα για αρχή. Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι 430 γραμμάρια Oreo βανίλια, 230 γραμμάρια τυρί τύπου κρέμα, και 400 γραμμάρια κουβερτούρα σε κομματάκια. Έχουμε ανοίξει τα Oreo μέσα στο μπολ και ξεκινάμε στο μούλτι να τα φυρματίσουμε σιγά σιγά. Ρίχνω σιγά σιγά τα μπισκότα. Το κλείνω καλά. Περίμενε. Και τα θρηματίζουμε. Μέχρι να γίνει σκόνη. Το ρίχνουμε σε ένα μπολ. Ξαναρίχνουμε μπισκότα μέχρι να τελειώσουν για να ετοιμάσουμε τη συνταγή μας. Όπως βλέπετε δεν βάζω πάρα πολλά, δεν ξέρω, φοβάμαι μήπως μου κολλήσει. Τελειώσαμε! Ορίστε τα Oreo μας, γίνανε σκόνη. Και τώρα θα πάρουμε την κρέμα. Θα τη ρίξουμε μέσα. Και θα χρειαστούμε και μία μεμβράνη. Φοράμε τα γαντάκια. Για να ανακατέψουμε, να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Πέντε δάχτυλα έχω, όχι τέσσερα. Λοιπόν, και ξεκινάμε να γίνει η κρέμα. Πρέπει να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Να πάει η κρέμα, να ανακατευτεί καλά με όλο το μπισκότο. Και αφαιρούμε τα πατάκια. Τώρα θα απλώσω το μείγμα κάτω, αφού έχει γίνει ωραίο. Για να δω αν πλάθεται, βασικά το κάνω έτσι λίγο. Και πλάθεται μια χαρά. Και αφού μας έχει γίνει τέλειο η συνταγή, για να δω. Για αρχή ωραία, ρε. Πολύ ωραία. Παίρνω τη μεμβράνη. Σκεπαστεί καλά. Και το μείγμα μας έτσι με τη μεμβράνη από πάνω θα το φυλάξουμε για μία ώρα και μισή μέσα στο ψυγείο. Όπως βλέπετε, έχω
ξεκινήσει και λάθω τα τρουφάκια και τα τοποθετώ στο ταψί μας. Όπως σας είπα, αφήσαμε το μείγμα για μία ώρα και μισή μέσα στο ψυγείο και μόλις το βγάλαμε, απλώνουμε τη λαδόκολλά μας πάνω στο ταψί και ξεκινάμε να πλάθουμε τα τρουφάκια. Όπως βλέπετε, κοντεύω να το γεμίσω. Και εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα από τα τρουφάκια, ωραίο! Είχα ένα πρόβλημα με το βίντεο. Έσβησα τη διαδικασία κατά λάθος το πώς γίνονται τα τρουφάκια. Λοιπόν, αφού πλάσουμε τα τρουφάκια, τα βάζουμε για 10 με 12 λεπτά στην κατάψυξη και λιώνουμε την σοκολάτα στο μπεν-μαρί. Μόλις είναι έτοιμη η σοκολάτα μας, βγάζουμε από την κατάψυξη τα τρουφάκια ωραίο και με μια οδογλυφίδα τα παίρνουμε και τα βουτάμε στον μπεν-μαρί. Και μετά τα τοποθετούμε στη λαδόκολλα και στο ταψάκι μας. Ένα-ένα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και αφού τελειώσουμε όλα τα σοκολατάκια, τα βάζουμε πάλι για 1 με 2 ώρες στη συντήρηση και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η συνταγή για τα τρουφάκια ωραίο μας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πολλά φιλάκια!